Και ο κύριος Γιώργος Κουτουλάκης, υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Ένωση Κεντρών. Καλησπέρα και σε εσάς και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα από την Αθήνα σε όλη την Ελλάδα και ιδιαίτερα στη Μακεδονία. Δημοσκόπη, ραβδοσκόπη λοιπόν, καιροσκόπη. Και βεβαίως ως δημοσιογράφος που είμαι συνάδελφός σας, μπορώ να σας δώσω στοιχεία, γιατί πριν λίγο ήμουν μέλος στην διακομματική του Υπουργείου Εσωτερικών σχετικά με τις διαδικασίες και τους χρόνους. Ωραία, θα τα πούμε αυτά στη συνέχεια. Κύριε Κουτουλάκη, θα ήθελα και το δικό σας σχόλιο. Τι δεν πάει καλά με την Ένωση Κεντρών και αν δίνετε σημασία στις δημοσκοπήσεις? Δεν δίνουμε καμία σημασία στις δημοσκοπήσεις, που είναι αναξιόπιστες, που είναι χαλκευμένες, που είναι κατ' εντολήν, που εξυπηρετούν συμφέροντα απολύτως όποιον τις παραγγέλουν και ιδιαίτερα εκείνων που έχουν αγωνία για να ισοπεδώσουν τον κεντρό χώρο και να μπορέσουν και από τα άλλα κόμματα να μαζέψουν κόσμο ώστε να κυβερνήσουν ως παντοκράτορες, ως μονοκράτορες και μονοκομματικά τη χώρα μας. Θεωρώ λοιπόν ότι η καλύτερη δημοσκόπηση ήταν πάντα ο ελληνικός λαός και εκείνος θα απαντήσει. Στις εκλογές του 2015, να θυμίσω ότι δεν μας έπαιζαν καθόλου, έπαιζαν τον κύριο Λαφαζάνη που κατάπιε το ποσοστό του ο Γιάννης Μένανή, ο οποίος απορώ πραγματικά αν αυτή, να κάνω και ένα σχόλιο, αν αυτή η χώρα θέλει ανθρώπους οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την κατάντια και την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και επιβραβεύονται όλα αυτά τα παχιά λόγια. Διότι είναι, αντί να είναι λοιπόν στα έδρανα κάποιου δικαστηρίου ο κύριος Βαρουφάκης για τυχόν ευθύνες του, κατεβαίνει υποψήφιος γιατί κάποιος εξυπηρετεί να κρατήσει κάποιο κόσμο. Από την άλλη, βλέπουμε ότι με τα πάθους βάζουν ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει την επιφύτηση του Θεού, μοιράζουν χειρόγραφα του Ιησού, μοιράζουν αλυφές, ανεβάζουν φράχτες για να μην περνάνε οι μετανάστες, θα κόβουν με πόρια, χέρια, δεν ξέρω ποιοι είναι αυτοί. Κύριε τέλος πάντων, όμως η δημοσκόπηση αυτή. Όλους αυτούς ναι, τους με συγχωρείτε, κάνω το σχόλιο μου. Αναφέρεστε στον κύριο Βελόπουλο. Δεν αναφέρομαι με ονόματα, αναφέρομαι στο τι λέω το πολιτικό πρόγραμμα του καθενός. Δεν λέω κάτι άλλο. Εγώ τιμώ τους πάντες, αλλά όμως θα σας πω ότι την περασμένη Παρασκευή, συγκεκριμένη δημοσκοπική εταιρεία έστησε πάλι μια μαϊμουδιά δημοσκοπήσεων και δεν βάζε καν την Ένωση Κεντρών. Και όταν τα κανάλια διαμαρτυρήθηκαν και εμείς δημοσίως καταγγείλαμε, ο ιδιοκτήτης της Μέτρων Ανάλυσης πήρε τηλέφωνο τον Πρόεδρο και είπε: συγγνώμη, δεν ξέραμε ότι θα κατέβετε στις εκλογές. Δέστε λοιπόν κι εσείς για ξεκάρφωμα, βάζουν την Ένωση Κεντρών με το νούμερο αυτό. Επίσης βάζουν άλλους όλους μαζί με ποσοστά, μεγάλο ποσοστό, 9% αναποφάσιστη. Είναι για γέλια η όλη κατάσταση. Η Ένωση Κεντρών συσπηρούνται σε όλη τη χώρα. Έχουμε καταφέρει να έχουμε πολύ αξιόλογες πολιτικές συμπορεύσεις και συμμαχίες με άτομα τα οποία εκπροσωπούν κινήματα πολιτιστικά, προοδευτικά, πολιτικά. Το πράσινο κίνημα, το κίνημα των ΑΜΕΑ, από τον λεγόμενο ευρύτερο εθνικό πατριωτικό χώρο δεν έχουμε ακόμα κάποια πράγματα. Μπορεί να δούμε και από εκεί. Πολίτες και πολιτευτές από την ΑΝΕΛ, από τους ΑΝΕΛ και από άλλα κόμματα που δυστυχώς δεν κατεβαίνουν, γιατί εμείς θέλαμε όλα τα κόμματα να κατέρχονται. Τώρα από εκεί ύστερα ένα σχόλιο για τον φίλο τον Δημήτρη τον Γείτονα, αφού ευχηθώ καλή επιτυχία. Το ΚΙΝΑΛ, δεν ξέρω αν το συσπήρωσε η αποχώρηση, η διαγραφή του κυρίου Βενιζέλου. Μια μικρή παρατήρηση. Δεν διαγράφει ο κύριος Βενιζέλος. Απεχώρησε. Δεν είναι στα ευρωψηφοδέλτια. Αυτό λένε οι πηγές ότι μπορεί να είναι και ένα τρίκ για να πάρουν πίσω τον κόσμο που όντως πήρε ο Τσίπρας, λαιλάτισε το Πασόκ, πήρε στελέχη, πήρε κόσμο, πήρε βουλευτές. Αυτή η τακτική των δύο μεγάλων κομμάτων λαιλάτισε το κοινοβουλευτικά κόμματα και εμάς και εσάς και πολλούς. Πρέπει να δούμε λοιπόν. Είδατε όμως ότι ο κόσμος του γύρισε την πλάτη με όλη αυτή την τακτική. Ελπίζω να του γυρίσει την πλάτη. Ελπίζω να μείνει όμως και από εσάς κάτι για να μαζέψετε τον κόσμο. Και ξέρετε πόσο σημαντικότερο θα ήταν τώρα εάν είχατε ψηφίσει την απλή αναλογική, που ό,τι ψηφίζει ο κόσμος θα παίρνατε κι εσείς και εμείς. Θα λέγαμε αντίο στον κύριο Μητσοτάκη και στη μονοκρατορία του. Είσαστε, η πόρτα σας είναι ανοιχτή σε στελέχη που ενδεχομένως να θελήσουν να γυρίσουν πίσω. Δεν αναφέρομαι σε αυτούς που βρίσκονται και στα ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ και έχουν βγει και σε πάνελ και έχουν συνταχθεί 100%. Παρακαλώ, κύριε Κουτουλάκη. Επειδή το χθες δεν σβήνεται για κανέναν, να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα. Ποιοι δίδαξαν στη χώρα μας το Ρουσφέτη, ποιοι προσέθεσαν στο δημόσιο,
βάσανα, ποιοι διασπάθησαν χρήμα, ποιοι δανείστηκαν λεφτά και τα χρωστούν, ποιοι πήραν χρηματοδοτήσεις, ποιοι είχαν golden boys, ποιοι είχαν φρουρούς δικούς τους. Προφανώς τα κόμματα που κυβέρνησαν και που σήμερα θέλουν με μια καινούργια αλλαγή, είτε και αλλαγή ονόματος, να δείξουν ότι είναι κάτι νέο. Το παλιό δεν μπορεί να είναι καινούριο. Táxi. Δεν διέκοψα και δεν θα δεχτώ διακοπή. Okay. Όλο το σεβασμό. Táxi. Δεν διέκοψα, έχετε απλήσει το χρόνο. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο εκπρόσωπο. Δεν υπάρχει εκπρόσωπο τη Νέα Δημοκρατία στο 4. Και αυτήν εδώ δεν το ήξερα. Όχι καθόλου, με καμία διάθεση. Αν την εκπροσωπείτε από τώρα, να μην κάνουμε και εκλογές. Λοιπόν, ούτε τώρα ούτε ποτέ. Πάμε λοιπόν να πούμε δύο πράγματα. Το βαθύ παλατικό κράτος, όντως. Όσοι κυβέρνησες σας εδώ πάνω από όντες και παρόντες, ας δώσουν προς τον ελληνικό λαό τις απαντήσεις. Είναι δεν συσσόρευσε ένωση κεντρών που είναι 4 χρόνια τα δεινά αυτά, ούτε δίδαξε το ρυσφέτη. Στο πρόγραμμά μας, 30 χρόνια λέμε πάταξη του ρυσφετιού, ξεκαθαρίσαμε ότι να υπάρχει εισαγγελέας που να ελέγχει τα δημόσια έργα, να γίνει νοικοκύριμα στο δημόσιο, να πατάξουμε τις παθογένειες, να νοικοκυρέψουμε το βαθύ πελατειακό κράτος να μην υπάρχει, ο κατάλληλος άνθρωπος να είναι στην κατάλληλη θέση, να μειώσουμε τους μισθούς των αιρετών, των δημάρχων και των βουλευτών. Ζητήσαμε και όντως 30% έπεσαν οι μισθοί των βουλευτών. Ζητήσαμε την απλή αναλογική που θέλω να πω στον αγαπητό συνομιλητή ότι δεν μας τα λένε καλά. Ο Ανδρέας Παπανδρέου. Ο ιδιωτής του ΠΑΣΟΚ είχε ορόσημο την απλή αναλογική. Ούτε με φιλολογίες, ούτε με αναλογίες. Την ξεκάθαρη την απλή αναλογική. Όταν λοιπόν ήρθε η ώρα της κρίσης στη Βουλή, η αξιότιμη αρχηγός του Κινάλ δεν κατέβασε να στήριξε αυτή τη θέση. Δεν με ενδιαφέρει αν τη θεωρείτε λίγο καλή ή κακή. Ήταν μια και μοναδική φορά να βάλουμε την δεξιά και όπως. Και το παλαιοκομματικό κράτος στο χρονοπούντουλο της ιστορίας. Τώρα, όσον αφορά την απλή αναλογική στις αυτοδιοικητικές εκλογές, είναι τελείως διαφορετικό. Και εμείς την ψηφίσαμε παρότι επισημάναμε ότι θα έπρεπε από την πρώτη Κυριακή να βγαίνει ο Δήμαρχος και όχι να βγαίνουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι την αρχή με βάση τα ποσοστά και συνεχεία να βγαίνει ο Δήμαρχος. Όμως, μια ατέλεια κάπου δεν μπορεί να αναιρεί κάτι το οποίο σημαντικό. Σε όλες τις χώρες του κόσμου, στις περισσότερες υπάρχουν κυβερνήσεις συνενέσεων και συνεργασιών. Ένωση Κεντρών 30 χρόνια φέρει την κουλτούρα των συνεργασιών. Στο πρόγραμμά μας είχαμε το που πήγε από βήματος της Βουλής και καλώς ήρθαν και το Κινάλ σε αυτήν την άποψη να περάσουμε στην φιλοσοφία για την κουλτούρα των συνενέσεων των συνεργασιών και της δημοκρατίας που θα πρέπει να διέπει την Βουλή, διότι είδαμε να αρπάζουν τα κόμματα της Βουλής, βουλευτές άλλων κομμάτων, να δημιουργούνται μετακινούμενες ομάδες, πλειοψηφίες εικονικές, να ισοπεδώνται τα κόμματα. Και καλά, αυτό δεν είναι δημοκρατία. Αυτό είναι το ήθος και η ηθική του εκάστοτε βουλευτή. Ναι, δεν θα συνεφώνησα, αν θυμάστε, σε άλλη εκπομπή μαζί σας. Κάναμε μαζί εκπομπή και προμηνός. Και συμφώνησε ο κύριος Καράγλου, που δεν είστε εκπομπή μας σήμερα, ότι και η Νέα Δημοκρατία θα έπρεπε για τα άλλα κόμματα να θωρακίσουν ότι διαφωνίζει με το Κινάλ ή με την Ένωση Κεντρών, δίνει την έδρα στο κόμμα και πας όποιο κόμμα θέλεις. Τώρα, όσον αφορά, εμείς έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα. Θέλουμε πραγματικά να μην μπορέσει να υπάρχει αυτοδυναμία στη Νέα Δημοκρατία, διότι μονοκομματικές κυβερνήσεις, κυβερνήσεις που λειτουργήσαν κατά αυτόν τον τρόπο με απόλυτη πλειοψηφία, με το ανεξέλεκτο έφεραν δεινά στη χώρα μας. Έφεραν καταστροφή. Και όσο επιτοπλίσω μια δημοκρατία που το θέλει, γνωρίζουμε τι έχει κάνει σε αυτή τη χώρα. Αν γυρίσουμε πίσω να είναι ανεξέλεκτο να κάνουν οτιδήποτε, για να κεντρών, ούτε το μακεδονικό απεμπόλησε, ούτε σας είπα. Εμετικές ή προοδευτικές συμφωνίες έφερε σε αυτή τη χώρα, ούτε δάνεια έκανε, ούτε σαν μνημόνιμα έβαλε. Ας αφήσουν λοιπόν εκείνοι που οθούν τον κύριο Βαρουφάκη για γνωστούς λόγους, ξέρουμε από πού πρημοδοτείται, το καταλαβαίνει όλη η κοινωνία, να αρπάξει από το. Να καταπιεί τους δραχμιστές και να πάρει και τους φίλους του κύριου Τσίπρα που δεν είναι ευχαριστημένοι μαζί του. Γνωρίζουμε ποιοι περιπτούν και τους άλλους. Καιρός είναι λοιπόν να αναλάβουν και οι εισαγγελικές αρχές ανεξάρτητες την πρωτοβουλία και να κοιτάξουν με ποιο τρόπο γίνονται οι δημοσκοπήσεις, πώς θα ανεβοκατεβάζουμε ανθρώπους. Σήμερα στην διακομματική του Υπουργείου Εσωτερικών, που εκπροσωπούσαν την Ένωση Κεντρών, δήλωσα προς τον Υπηρεσιακό Υπουργό και ήταν και εκπρόσωπο των άλλων κομμάτων και εκπρόσωπο δικό σας και συμφώνησα μαζί μας ότι στα μίδια θα πρέπει να δοθεί νομοθετική δυνατότητα να μπορούν να φιλοξενούν περισσότερες φωνές και ιδιαίτερα πολιτευτές όπως κάνετε εσείς τώρα. Διότι άλλη μια στα περιφερειακά. Φιλοξενία θα έχουμε και σας ευχαριστούμε. Να δοθεί λοιπόν στα περιφερειακά κανάλια δυνατότητα να έχουν 3 και 4 φιλοξενίες λόγω του έκτακτου των εκλογών, να δοθεί στα πανελλαδικά κανάλια δυνατότητα να φιλοξενούνται οι νέοι άνθρωποι.
Είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Ενός κεντρών φημώθηκε στις εκλογές, στις ευρωεκλογές. Δεν παίξαμε πουθενά, δεν μας είναι πουθενά. Ο κόσμος δεν ήξερε. Και σας επαναλαμβάνω, είναι τεράστια ευθύνη των δημοσκόπων, τους οποίους θα ανατρέψει ο λαός, γιατί ο κεντρός χώρος συσπυρώνεται, μαζεύεται και θα δείτε κύριε πραγματικά τελείως διαφορετικά την Ένωση Κεντρών. Και περιμένουμε το σχόλιο από τον κύριο Κουτουλάκη, γιατί τον διακόψαμε. Έπρεπε να περάσουμε σε διαφημίσεις. Κύριε Κουτουλάκη, παρακαλώ, το σχόλιο σας σχετικά με τα όσα συμβαίνουν στην δικαιοσύνη και αν τελικά αποδομείται σιγά σιγά ο ΣΥΡΙΖΑ με όλα αυτά που συμβαίνουν. Γιατί σας είπα την ημέρα που ο Πρωθυπουργός πήγε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκείνη την ημέρα βγάλαμε από το σιρτάρι την αναφορά του κυρίου Αγγελή. Δεν περιποιούν τιμή για την δημοκρατία μας, ούτε καν για την ελληνική πολιτεία, παρεμβάσεις τέτοιας μορφής ή αν θέλετε εικόνες οι οποίες μετατρέπουν την ανεξάρτητη εξουσία που είναι κομβική, που είναι ουσιαστική για να υπάρχει αρμονία σε αυτήν τη διάκριση των τριών εξουσιών που χαρακτηρίζουν την ελληνική δημοκρατία. Θεωρώ λοιπόν η Ένωση Κεντρών δεν παρεμβαίνει να σχολιάζει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης ή τα πεπραγμένα της δικαιοσύνης. Κρίνει όμως την παρεμβάση των πολιτικών κομμάτων και ξέρετε όλα αυτά τα πράγματα που τα είχε καταγγείλει ο πρόεδρός μου από βήματος της Βουλής αλλά και όπου του δόθη λόγος, το τελευταίο τετράμινο η πόλωση, η έξαρση αντιπαλότητας μεταξύ των δύο μονομάχων οδήγησε πολλές φορές σε μία συμπίεση των μικρότερων πολιτικών δυνάμεων και φτάσαμε μέχρι εδώ να ποινικοποιείται η πολιτική ζωή, να ακούμε για Νοβάρτης, να θίγονται ονόματα, να μην ξέρουμε αν υπάρχει ενοχή ή κανείς δεν σεβάσει και το τεκμήριο της αθωότητας. Από την άλλη μεριά είχαμε συμψηφισμούς με πεσίτητες. Αυτή τη στιγμή λοιπόν διορισμούς στον χώρο της δικαιοσύνης, τη μία μέρα παραιτήσεις κορυφαίων δικαστικών, την επομένη σε θέσεις κομβικές παρά τον Πρωθυπουργό ή μέσα σε κόμματα και αυτό δυστυχώς έχει και την ιστορία του πριν. Θα πρέπει να σταματήσουν αυτά, δεν περιποιεί η τιμή. Είχαμε ανακοινώσει και τις μέρες που συζητείτο η αιμονή της κυβερνήσεως για την αλλαγή ηγεσίας στα νότατα δικαστήρια και στον Άριο Πάγο. Είχαμε ζητήσει να μην επιμείνει σε αυτό ή και ο κύριος Μητσοτάκης να βάλει νερό στο κρασί του, να υπάρχει μια κοινή συμφωνία σε αυτά ή να πάνε όλα μετά τις εκλογές. Διότι δεν νοούνται όλα αυτά τα πράγματα να γίνονται αυτές τις μέρες. Ξέρετε, κλείνω με τούτο, είχαμε 40% αποχή στις ευρωεκλογές και στις περιφερειακές την πρώτη Κυριακή και 60% παρακαλώ τη δεύτερη. Όλες αυτές οι αθλειότητες που μπορεί να γίνονται από τα πολιτικά κόμματα που διαχειρίζονται εναλλασσόμενη την εξουσία, κάνουν το λαό να αποστρέφεται τους πολιτικούς και την πολιτική και τη νέα γενιά στην οποία θα παραδώσουμε κάποια στιγμή τι. Πρέπει λοιπόν να ξανακαλέσουμε και να κάνουμε από εδώ ένα μεγάλο κάλεσμα τον Έλληνα πολίτη να αφήσει την αδιαφορία που τον χαρακτήρισε το προηγούμενο διάστημα, γιατί έτσι δεν τιμωρεί αυτούς που θεωρεί υπετίους, τιμωρεί νέες φωνές, νέες δυνάμεις και εκείνους που θέλουν να συμβάλλουν, να πάρει δηλαδή ο λαός μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες στις εκλογές την απόφασή του να τιμωρήσει εκλογικά αυτούς που θεωρεί υπετίους και να δικαιώσει αυτούς που θεωρεί ότι αξίζουν. Δεν νοείται πλέον αυτή η κατάσταση να είναι υπόθεση μηδιακών συγκροτημάτων, μονοκομματικών πολιτικών δυνάμεων που θέλουν άρων-άρων την εξουσία και να σταματήσει και ο Τσίπρας και ο κύριος Μητσοτάκης, αν θέλετε, την αποψήλωση των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, να λειτουργήσουν επιτέλους αξίες και αρχές, νόμοι και κανόνες, να υπάρξει ενημέρωση για τα προγράμματα των κομμάτων και ο λαός να μην πείθεται με αυτούς τους δύο. Διότι κύριε Κουτουλάκη, δημοκρατία ένας, έχουμε, ολοκληρώνοντας, λέω, σας δίνεται. Ακούστε, ο κύριος Τσίπρας τιμωρήθηκε, εζυγήθηκε, όπως λένε λαϊκά, ελιποβαρής στο Μάιο και πήρε το μήνυμά του. Δεν ξέρω τώρα τι περιμένει άλλο. Ο κύριος Μητσοτάκης, επειδή και η οικογένεια αλλά και το κόμμα του στην πολιτική έχουν αφήσει τη δική τους εικόνα και την ερμαντεύει ο καθένας, δεν είναι η ελπίδα. Άρα να περιμένει και εκείνος σε 7 Ιουλίου την αποψήλωσή του, μπορεί να θεωρηθεί ότι βγαίνει πολιτικό κόμμα, αλλά η υπεροψία και τα κουστούμια δεν γίνονται χωρίς εκλογές και ερήμην του λαού. Ο λαός γνωρίζει ότι πρέπει να υπάρχει πολυφωνία και πολλά κόμματα. Πολλά κόμματα δεν είναι όσοι προέρχονται από εκείνους που έκαναν ζημιά. Πολλά κόμματα, σας είπα ποιοι δεν είναι. Η δημοκρατία θέλει πλουραλισμό και θέλει ποιότητα. Και ο κόσμος όταν πηγαίνει να ψηφίσει παίρνει όλα τα ψηφοδέλτια όταν στα χέρια του, δίνουν, και ο καθένας μπορεί να μαζί κάνει, σας είμαι, όταν του τα δίνουν, όταν υπάρχει σωστή διανομή,
όταν υπάρχουν άτομα να βλέπουν να μην γίνονται τα ασθενεί εκεί. Κύριε Κουτουλάκη, και όταν υπάρχει και συμμετοχή. Μέχρι το 2015 δεν δινόταν σε ψηφοδέλτια και ω διαμαγεία δόθηκε το 2015 και βγήκε ο πρόεδρό σα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ακούστε, δεν είπα αυτό. Δεν είπα, άρα χαίρομαι που έρχεσαι στα λόγια μου. Η αταλάντευτη στάση μα στο Μακεδονικό, όπου και είστε. Στις αλήθειες για την διασπάθηση του χρήματος και τις καταγγελίες, για τις προτάσεις, για την απλή αναλογή, γι' αυτό δεν έχει καμία μαγεία. Ξύπνησε ο λαός, πήγε και ψήφισε. Και τιμώρησε τους δημοσκόπους που θα τους ξανατιμωρήσει και θα στενοχωρήσει και εκείνους που νομίζουν ότι ο κεντρός χώρος δεν υπάρχει. Το κέντρο είναι η δεξαμενή που έδινε 50 χρόνια προς όλες τις πλευρές πολιτικά στελέχη και ελπίδα. Είναι το μέτρο και η ισορροπία. Είμαστε εμείς οι Ένωση Κεντρών, θα είμαστε εδώ. Ωραία. Κύριε Κουτουλάκη, μία ανατελεία. Κύριε Κουτουλάκη, είναι πολλά αυτά που σας χωρίζουν με τη Νέα Δημοκρατία? Ακούστε, γιατί όπως φαίνεται θα είναι το πρώτο απαντήσω, κόμμα. Θα σας απαντήσω. Καλώς ορίζω το Κινάλ και τον νέο άνθρωπο, τον κύριο Οικονόμου, στην κουλτούρα της Ένωσης Κεντρών και στη φιλοσοφία των συνέσεων και των συνεργασιών των δημοκρατικών δυνάμεων κάτω από προϋποθέσεις, γιατί εμείς από το 1991, ήταν πολύ νέος ίσως, έχουμε στο πρόγραμμά μας τις κυβερνήσεις συνεργασιών και την κουλτούρα συνεργασιών για την καλή λειτουργία της πατρίδας. Αν μου επιτρέπετε, ένα δευτερόλεπτο. Με 44% το 2009 ζητήσαμε συνένεση. Θα το έλεγα, το 2012, αν μου αφήνατε, θα το έλεγα. Ο εκλεγμένος πρωθυπουργός, ο κ. Παπανδρέου, παρετήθηκε. Ωραία. Για να έρθει συνένεση. Πέστε το, εσείς για μένα είναι σημαντικό. Σε μια δεξιά και... η οποία ακόμα και τότε μπροστά στο εθνικό κίνημα. Πάλι σας καλωσορίζω στην αλήθεια, γιατί από βήματος της Βουλής ο κ. Λεβέντης τόλμησε και είπε ότι ο Γιώργος Παπανδρέου, ο τότε πρωθυπουργός, άφησε την καρέκλα και την πλειοψηφία χάρη της πατρίδος. Αυτό πρέπει να κάνουν οι πολιτικοί άνδρες. Αυτό δεν σημαίνει ότι σβήνουμε όποια πολιτικά λάθη ή ευθύνες των άλλων κομμάτων και του Πασόκ στο βάθος χρόνου. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε. Η Ένωση Κεντρών έδωσε και στον κύριο Τσίπρα μία λίστα με προτάσεις και σκέψεις. Όπως ήταν η απλή αναλογική, η μείωση, όπως σας είπα, για μην κουράζω και πάλι, η μείωση των μισθών, το νοικοκύρεμα, το μακεδονικό ζήτημα. Πώς να κάνουμε κυβέρνηση με τον κύριο Μητσοτάκη, όταν η πρώτη του λέξη είναι, την οποία λυπάμαι, αλλά φοβάμαι ότι υποστηρίζει και το κοινάλ, αν κάνω λάθος, σας συγχωρέστε, ότι θα αλλάξει άμεσα τον εκλογικό νόμο, που εμείς τον θεωρούμε την απαρχή της δημοκρατίας και των συνενέσεων. Τι κουλτούρα, κύριε Κουτουλάκη, ένα αυτό ο κόσμος ενδιαφέρεται για την καθημερινότητά του. Να σας απαντήσω του, όμως, να σας απαντήσω όμως, ακούστε, γιατί ο κύριος Μητσοτάκης θα κοιτάξει με αυτό που σας λέω την καθημερινότητα, αντί να κοιτάξει πώς θα μειώσει τους φορολογικούς συντελεστές, πώς θα δημιουργήσει ανάπτυξη, κίνητρα. Η πρώτη του προτεραιότητα θα είναι να αλλάξει τον εκλογικό νόμο για να εδραιώσει τη θέση του. Αυτή είναι η κουλτούρα του. Δεύτερον, αυτό που το είχαμε πει στη Βουλή και που εμείς το είπαμε και δημόσια, ότι να γίνει δημοψήφισμα για την κατάπτυση της Συμφωνίας των Πρεσπών, που είναι εις βάρος της χώρας μας, και να δούμε αν υπάρχει η σύμφωνη γνώμη του λαού με ό,τι υπεγράφει. Διότι ό,τι ακυρώνει ο λαός, που χαρακτηρίστηκε πολύ σκληρά και πολύ άδικα για την πορεία του, των εκατομμυρίων του λαού των διαμαρτυριών, κατηγορήθηκε ότι μέχρι ακροδεξιώσει ή λαός χωρίς μυαλό. Έτσι μας είχε πει μπροστά σε άλλους αρχηγούς ο κύριος Τσίπρας. Δεν πρέπει λοιπόν αυτή η αδικία εις βάρος της χώρας μας να αποκατασταθεί νόμιμα με δημοψήφισμα που απορρέει από τον λαό και την κυβέρνηση, και αυτή η απόφαση μαζί με όλα τα στοιχεία να πάει στα διεθνή φόρα, στους δικούς οργανισμούς, γιατί ό,τι δεν κυρώνεται δημοκρατικά από τον λαό ακυρώνεται με διαδικασίες στην πορεία. Εμείς θέλουμε να κυβερνηθεί η χώρα και βεβαιώνω ότι θα κάτσουμε σε ένα τραπέζι με όλα τα δημοκρατικά κόμματα να συζητήσουμε χάρη της πατρίδος, αλλά με μια προϋπόθεση. Υπάρχουν δύο σημεία κόκκινα. Το ένα είναι το ζήτημα της Μακεδονίας, που εμείς δεν την απεμπολίσαμε ποτέ, αφού είμαστε στη θέση 30 χρόνια. Και δεύτερον, ο τρόπος εκλογικής διαδικασίας με την απλή αναλογική. Ας κάτσουμε κάτω να δούμε πώς θα δημιουργηθεί θέση εργασίας, πώς θα υπάρχει σταθερότητα, πώς θα πάμε στα διεθνή φόρα, να δούμε πώς θα φέρουμε εδώ κόσμο, πώς θα είναι οι χαμηλοί συντελεστές, να μην υπάρχει αυτοκτονία, να υπάρχει το ρεύμα στο σπίτι, να υπάρχει δουλειά, να υπάρχει νοικοκύρεμα στο δημόσιο. Η αδερφή του Κωνσταντίνου Κατσίφα είναι στα ψηφοδέλτια της Ένωσης Κεντρών, ξέρετε, ο ελληνισμός, ο ξεχασμένος όπου γης, που του υπόσχονται πολλοί του λαού και βασανισμένου αυτού του ελληνικού, ότι θα μπορούσε να ψηφίζει, να έχει δικαιώματα, να έχει κάποιες δυνατότητες, του πέρασαν τη ρετσινιά την ίδια ώρα που ξεχασμένοι άνθρωποι έπεσαν
θύματα και πέφτουν σήμερα ακόμα και με τη ζωή τους στις ορέξεις των αλβανικών, αν θέλετε, ανθεληνικών δυνάμεων που δεν είναι όλες έτσι, ευτυχώς, είναι στο ψηφοδέλτιό μας, γιατί η Ερμιόνη Κατσίφα ήρθε, ξεκαθάρισε ότι καταδικάζει τα άκρα, δεν έχει καμιά σχέση με εγκληματικές και άλλες μορφές βίας και είναι εδώ μαζί με εμάς να γουνιστεί και να μπει ένα σχεδόν στη Βουλή, να τιμήσουμε την Ελληνίδα και τη θυσία του όπου γης ελληνισμού και εκείνους που πάλεψαν. Δεν κάνουμε εκλογές για την πολιτική τα συμφέροντα και για τους αριθμούς, γιατί όταν ευημερούν αριθμού δυστυχούν οι άνθρωποι. Εμείς θέλουμε να βάλουμε βάσεις όπως πάντα, το πληρώσαμε. Όλο αυτό μας το βήμα και την πορεία 40 χρόνια που λέγαμε αλήθειες με πάρα πολύ ταλαιπωρία και 40 χρόνια εκτός Βουλής. Τώρα είμαστε πολύ σκληροί ως κεντρώοι και πολύ δυνατοί για να μας φάει και ούτε το Μητσοτακέικο, ούτε το Σεραζέικο. Να παραμείνετε κύριε Κουτουλάκη, δεν έχουμε χρόνο. Θα σας κάνω εγώ μια ερώτηση παρακαλώ. Πριν κλείσουμε και θα ήθελα σε ένα λεπτό να μου απαντήσετε. Γιατί κάποιος να διαλέξει την Ένωση Κεντρών στην κάλπη της 7ης Ιουλίου, γιατί και η Ένωση Κεντρών δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά μέσα στο Κοινοβούλιο, όχι από άποψη των υποθετήσεων, πού το βλέπετε από άποψη αυτό. Βουλευτών που έχουν αφήσει την Ένωση Κεντρών. Τελευταία νομίζω ανεξαρτητοποίηση ήταν του κυρίου Σαρίδη, αν δεν κάνω λάθος. Να σας απαντήσω λίγο λοιπόν. Λίγο πριν από την προκήρυξη των εκλογών με την Ένωση Κεντρών να χάνει την κοινοβουλευτική της ομάδα. Με το να χάνει, όπως λέτε, αριθμητικά την κοινοβουλευτική ομάδα, δεν έχασε Βενετιά το βελόνι, γιατί το κόμμα υπάρχει στη Βουλή και οι βουλευτές υπήρχαν. Και εκείνοι που έχουν κοινοβουλευτικές ομάδες, τι έκαναν σε 5 μέρες. Ο εκλογικός νομός έδωσε την υποχρέωση και δυνατότητα στους αρχηγούς των κομμάτων να επιλέξουν και να βάλουν κάποιους βουλευτές, οι οποίοι και σε εμάς ένα βράδυ κοιμήθηκαν. Απλοί πολίτες, επομένως, ήταν βουλευτές. Φυσικά άρχισε αμέσως η αποψήλωση και οι σιρήνες των καιρών για πολλούς. Η Ένωση Κεντρών όμως στις θέσεις δεν άλλαξε ποτέ. Τα πρόσωπα που αποχώρησαν θα έπρεπε να αφήσουν, το είπαμε και στην αρχή, την έδρα στο κόμμα που τους εξέλεξε και να πάνε σε οποιοδήποτε κόμμα θέλουν. Τώρα όμως ο λαός θα επαναφέρει τις έδρες στο κόμμα που ανήκαν και για λόγο κύριοι και κυρίες θα δούμε τι θα κάνουν. Θέλω να ρωτήσω μονάχα λέγοντας ότι εμείς, να πω μάλλον ότι εμείς θα μας ψηφίσει ο λαός γιατί δεν αλλάξαμε. Τα ίδια που λέγαμε, λέμε και σήμερα. Θέλουμε σταθερότητα στη χώρα, θέλουμε νοικοκύρεμα, θέλουμε πάταξη της διαφθοράς και της διαπλοκής, εισαγγελέα στα μεγάλα έργα, οι εργαζόμενοι να ωφελούνται από την κερδοφορία των επιχειρήσεων, δημιουργία θέσεων εργασίας, να θωρακίσουμε τα σύνορά μας, να ξανασυζητήσουμε τυχόν ενδοτικές συμφωνίες στα πλαίσια της διεθνούς νομιμότητας, να σταματήσει να βρυχάται ο γείτονας, να προστατέψουμε την πατρίδα μας, να λειτουργήσει ο κοινοβουλευτισμός, η δημοκρατία, ο πλουραλισμός και να έχουν ελπίδα οι νέοι άνθρωποι. Αν αυτά τα πράγματα θελήσουν κάποιοι να τα στηρίξουν μαζί με εμάς στην επομένη των εκλογών, γιατί όχι. Και κλείνω με τούτο ότι δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν στα άλλα κόμματα, λέγεται όμως ότι ο κ. Βενιζέλος ήθελε να πάει προς τη Νέα Δημοκρατία το κοινάλ και προφανώς δεν έβγαινε δημοσκοπικά. Οι ειδικοί δημοσκόποι λένε οι πηγές, είπαν στην κυρία Γεννηματά να τον αποσύρει για να μπορέσει να πάρει τον κόσμο πίσω του. Αφού είπαμε ότι δεν πιστεύουμε τους δημοσκόπους, κύριε Κουτουλάκη, δεν κάνουν δεν καλά τη δουλειά τους. Διάφορες πηγές είπα. Δεν είπα οι δημοσκόποι. Όχι εμείς. Εμείς δεν τις πιστεύουμε. Δεν ξέρω αν τις πιστεύουν οι υπόλοιποι. Γιατί άλλοι κοιμούνται αγκαλιά με την εξουσία, άλλοι κοιμούνται αγκαλιά με τους φράχτες να μην μπουν οι άλλοι με τη δραχμή. Γιατί να ψηφίσει κάποιος. Και ο κύριος Μητσοτάκης με τον όνειρό του να γίνει πρωθυπουργός. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο. Ο κύριος Κουτουλάκης είναι υποψήφιος βουλευτής Ανατολικής Αττικής με την Ένωση Μάλιστα, Κεντρών. Μάλιστα και θέλω να μας ψηφίσουν γιατί αλήθεια είναι στο κέντρο και εγώ είμαι 30 χρόνια στους αγώνες. Αν δεν ψηφίσουν εμένα, ας ψηφίσουν στο κέντρο και στην Ανατολική Αττική.